Και να κλείσουμε την περιήγησή μας στον κόσμο με την καταδίκη του πρώην Γάλλου Προέδρου, του Νικολά Σαρκοζή, βραχιολάκι ναι. για τον πρώην Πρόεδρο, 3 χρόνια κάθριξη, 2 με αναστολή και ένα θα είναι υποχρεωμένο σε κατοίκον περιορισμό και αναφορά βραχιολάκι, πρωτοφανής απόφαση για πρώην Πρόεδρο και θα έλεγα και ατιμωτική. Παράλληλα, στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων για 3 χρόνια, σημαίνει ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα. Και φυσικά ο Σαρκοζή ήταν σε δεύτερο βαθμό αυτή η καταδίκη του. Ο δικηγόρος του υπόσχεται ότι θα προσφύγει και στο ανώτατο δικαστήριο και αφορά τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του καμπάνια το 2007 από την κληρονόμο της Λορεάλ, της Μπετανκούρ, και αντιμετωπίζει το φθινόπωρο και μία ακόμη δίκη σε δεύτερο βαθμό που αφορά αυτή τη φορά την παράνομη χρηματοδότηση από ό,τι φαίνεται από το καθεστώς Καντάφη, πάλι της προεκλογικής του καμπάνιας. Δύσκολα θα λέγαμε και εξελίξεις πραγματικά ατιμωτικές για έναν πρώην πρόεδρο μιας πολύ μεγάλης χώρας. Μάλιστα.